Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βασίλης Ραπτόπουλος, πρόεδρος του Δεκαπιταμελούς του 3ου Γέλληνας Φιλαδέλφειας και είμαι εδώ σήμερα να σας μιλήσω για τα προβλήματα της μαθητικής κοινότητας στη Φιλαδέλφεια. Στεγαζόμαστε από την αρχή της χρονιάς σε ένα κτίριο που μαζί με τις προηγούμενες γενιές έχουμε παλέψει για να βρισκόμαστε εκεί πέρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω τις προηγούμενες γενιές και εμάς αν θα ήταν ευχαριστημένοι μετά από τόσους αγώνες και προσπάθεια να στεγάζεις ένα κτίριο που δεν έχει τη θέρμανση, ιδιαίτερα τους χειμωνιάτικους μήνες, δεν έχει ηλεκτρισμό και δεν έχει ίντερνετ σε ένα σύστημα που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε εκπαιδευτικό εξελίξιμο. Και καθώς τους ευχαριστούμε γι' αυτό και μας ευγνώμανες, πάλεψαν μαζί μας. Ενώ ποτέ τους δεν φανταζόμαστε σε αυτά τα επαρκτά προβλήματα θα είχαμε απέναντί μας, τους ίδιους μας τους καθηγητές. Τους έχουμε απέναντί μας τους καθηγητές. Εμένα προσωπικά και τους μαθητές μου μας αναχώρησε ιδιαίτερα η έλλειψη επικοινωνίας και κατανόησης από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Μερίδα καθηγητών και κυρίως ο διευθυντής μας αντιμετώπισαν σαν νέους που δεν έχουν ιδέα με τι πάνε να μπλέξουν, που δεν έχουν ιδέα τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Σαν να μην έφταναν αυτά, έφτασαν στο σημείο να μας απειλούν. Καθώς κάναμε το έγκλημα για αυτούς να διαμαρτυρόμαστε για τα προβλήματα του σχολείου μας. Καθώς ήταν έγκλημα να διαμαρτυρόμαστε για να πηγαίνουμε σε ένα ασφαλές σχολείο που θα πληρεί τις προϋποθέσεις για να διεξάγεται ομαλά ένα μάθημα με μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως μετά από αυτές τις απειλές, εμείς δεν το βάλαμε κάτω. Αποδείξαμε ότι με την ανυπότακτη στάση μας και ότι έχουμε επίγνωση των προβλημάτων μας και έχουμε πείσμα να το αλλάξουμε. Και όπως ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Να έχουμε τους καθηγητές για όλα τα μαθήματα, χωρίς κενά. Να έχουμε χώρους για να αθλούμαστε και πλήρη εργαστήρια. Μα τελείω το τρέξιμο και άγχος, χωρίς ελεύθερο χρόνο, σε ένα τέτοιο σχολείο δεν μπορούμε να έχουμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο την εκπαίδευση, αλλά όλα τα άλλα. Όλοι μαζί, τα παιδιά της Φιλαδέλφειας, μαζευτήκαμε και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κάναμε καταλήψεις, δείχνοντας ενότητα. Όπως οι ποδοσφαιριστές μιας ομάδας συνεργάζονται για να βάλουν ένα γκολ, έτσι συνεργαστήκαμε κι εμείς και πιστεύουμε ότι είμαστε ένας δυνατός μοχλός πίεσης για τις δημοτικές, για τον Δήμο. Έτσι, βρήκαμε την όθηση να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αυτήν την ενότητα. Και ξέρουμε πολύ καλά πως όλοι εμείς οι μαθητές που για μένα είμαστε ήδη νικητές, καθώς κοιτάξαμε στα μάτια την τρομοκρατία και την εξουσία που έχουν, γιατί γίναμε περισσότεροι αυτοί που ήμασταν μέσα στις καταλήψεις, αυτοί που προσπαθούσαμε, παρά αυτοί που δεν πίστεψαν ακόμα το όνειρό μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πιστέψουν όλοι και περισσότεροι μαθητές και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στις επόμενες κινητοποιήσεις. Με αισιοδοξία και πίστη πλέον, στη δύναμή μας, είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουμε πιο κοντά στην κοινωνία που θα πηγαίνουμε σχολείο και θα χαμογελάμε. Θα περνάμε ωραία, θα μαθαίνουμε, θα είμαστε μαζί με τους καθηγητές μας και θα γινόμαστε πάνω απ' όλα καλύτεροι άνθρωποι. Ευχαριστώ.